Από τα ομηρικά ακόμη χρόνια υπάρχουν αναφορές στη χρήση του σε διάφορες οικιακές εργασίες. Ενώ πρώτος ο Αριστοτέλης εκτίμησε ότι το παράξενο αυτό πλάσμα είναι ζώο. Για τα κριτικά σφουγγάρια θα μιλήσουμε σήμερα. Θα δούμε πώς βγαίνουν, αλλά και την πρώτη τους επεξεργασία. Τα κριτικά σφουγγάρια, μάλιστα, είναι τα πιο περιζήτητα στην Ελλάδα και οι έμποροι πολλές φορές κάνουν ακόμη και πληστηριασμούς για να τα αποκτήσουν. Ποιοι βουτάνε όμως για σφουγγάρια στην Κρήτη? Παραδοσιακά τα σφουγγάρια του νησιού τα έβγαζαν οι καλύμνοι. Αλλά εδώ και λίγα χρόνια ένας κριτικός, ένας κισαμίτης για την ακρίβεια, γοητεύτηκε από το επάγγελμα και αποφάσισε να το ακολουθήσει. Καλημέρα, καπετάνια! Καλή σας μέρα. Τι κάνεις? Καλώς ήρθατε. Καλά, καλώς σας βρήκα. Καλές εκπομπές έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Συναντήσαμε τον Βασίλη Μαρτσάκη στο λιμάνι της Χρυσοσκαλίτισσας. Ένα πρωινό στο τέλος Νοεμβρίου. Και την ώρα που οι ψαράδες γύριζαν από τη δουλειά, εμείς ετοιμαστήκαμε για να πάμε για σφουγγάρια. Ξεκινάει μια ψαροπούλα από γυαλό, από γυαλό. Ξεκινάει μια ψαροπούλα από την υδρά τη μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγάρια όλο γυαλό, όλο γυαλό. Ο καλύμνιος δίτης μάζεψε τη στολή του από το σχοινί, το φόρεμα όπως το αποκαλούν, και ετοίμασε τον εξοπλισμό του. Εμείς ακούσαμε τα παράπονα του Προέδρου των Ψαράδων της Κισάμου, Στέφανου Γρηγοράκη, που μόλις είχε γυρίσει από τα παραγάδια για τα λιγοστά ψάρια που έχουν απομείνει στην περιοχή. Και με καπετάνιο τον Βασίλη και βοηθό τον 8χρονο γιο του Γιάννη, επιβιβαστήκαμε στο πανέμορφο σκαρί, το Ειρήνη. Μόνο τότε καταλάβαμε γιατί ο Βασίλης Μαρτσάκης ερωτεύτηκε το Ειρήνη με την πρώτη ματιά και από επαγγελματίας ψαράς έγινε σφουγγαράς. Από τα παλιά χρόνια οι σφουγγαράδες που ερχόταν στα μέρη μας, στις παραθαλάσσιες περιοχές μας, ήταν πάντα σεβαστά πρόσωπα από τους κατοίκους, λόγω του ότι ήταν απομακρυσμένη περιοχή και επειδή βγάζανε το ψωμί τους πολύ δύσκολα. Έτσι τους πλησιάζανε διάφοροι χωριανοί να τους ρωτήσουν αν χρειάζονται κάποια βοήθεια ή οτιδήποτε που θα μπορούσαν να το έχουν ανάγκη. Το ίδιο έκανα και εγώ λοιπόν, όταν το 2010 μπήκε αυτό το συγκεκριμένο σκάφος μέσα στο λιμάνι της περιοχής μου. Το Ειρήνη. Το Ειρήνη που παραμένει μέχρι και τώρα με το ίδιο όνομα. Τότε λοιπόν πλησίασα τον σφουγγαρά, τον ιδιοκτήτη που είχε αυτό το σκάφος. Τον ρώτησα αν χρειάζεται κάτι, οτιδήποτε να του πάω. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη μου ερώτηση ήταν αν πουλάει αυτό το σκάφος. Αυτό το σκάφος με το που το είδα το ερωτεύτηκα και ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ο τότε γέρος ιδιοκτήτης φουγγαράς που το είχε ήταν σαν να περιμένει τη συγκεκριμένη ερώτηση και μου απάντησε: «Παιδί μου, σε όσα λιμάνια έχω μπει σε όλη την Ελλάδα το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα δούμε όμως», μου λέει. Παράμεινα στο σκάφος του για αρκετή ώρα, πιάσαμε συζήτηση, μείναμε, τους πήγα μετά κάποια πραγματάκια που είχαν ελλείψεις πάνω στο κάγκι για το ταξίδι τους. Ενταμώναμε, μετά βρισκόμασταν κάθε 2-3-5 μέρες που προσεγγίζανε λιμάνι. Κάποια στιγμή μου λέει: «Παιδί μου, το καΐκι θα στο πουλήσω». Όχι θα το πουλήσω, αλλά θα στο πουλήσω. Ενώ του το είχαν ζητήσει τόσα άτομα από όλη την Ελλάδα. Μετά από 1-1,5 χρόνο κατέβηκε κάτω στην Κρήτη να μου παραδώσει αυτό το σκάφος, να μου το δώσει. Είχαμε κανονίσει την τιμή του, όλα. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο σκάφος για τα μέτρα του. Το σκάφος αυτό είναι φτιαγμένο στη Σάμο. Το ιδιαίτερό του είναι ότι έχει φάρδος, έχει πολλά ξύλα, είναι πιο ιδιαίτερο από δικά μας παραδοσιακά σκαριά, λόγω της εργασίας που είναι φτιαγμένο για σφουγγαράδικο, που πρέπει να έχει τους χώρους, το φάρδος, το βάρος. Είναι κατασκευασμένο λοιπόν στη Σάμο, όπου εκεί δεν αγοράζουν την πρώτη ύλη, αλλά κάθε καραβομαραγκός έχει νοικιάσει μία περιοχή, κόβει και βάζει ανεξέλεκτα ό,τι ξύλα νομίζω ότι χρειάζονται. Ωστόσο λοιπόν, κλείνω με την τιμή, με τον άνθρωπο, το συμφωνούμε. Εγώ βέβαια θα το αγόραζα ακόμα και πολλαπλάσια τιμή, να μου έλεγε, ακόμα και αν δεν είχα τις οικονομικές δυνατότητες. Ωστόσο,
Φτιάχνουμε τα χαρτιά, ετοιμαζόμαστε. Βέβαια να τονίσω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, η τελευταία του υπογραφή, κρατώντας ο άνθρωπος, ο πρώην ιδιοκτήτης, το στυλό, μου λέει: Βασίλη, δεν πιστεύω να βουτήξεις. Δηλαδή δεν θα μου το έδινε αν θα του έλεγα ότι εγώ θα γίνω δίτης, ότι εγώ θα βουτάω, ότι εγώ θα ακολουθήσω αυτό το δύσκολο επάγγελμα. Εγώ το σκάφος το είχα αγοράσει σαν σκάφος, χωρίς να έχω στο μυαλό μου τι θα το κάνω, πώς θα το λειτουργήσω. Ωστόσο λοιπόν περάσανε 1-2-3 χρόνια, ναι, καλό, όμορφο, γερό, αλλά ωστόσο έπρεπε να αποκτήσει και χρήση. Ρίσκαρα λοιπόν, χωρίς να έχω κάποιο διπλανό μου παράδειγμα, χωρίς να μπορώ να μιμηθώ, χωρίς να μπορώ να ρωτήσω, και πήρα το ρίσκο μόνος μου να κάνω αυτό που για πολλούς ακούγεται ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή τρελό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γραφειοκρατίας, ώστε να γίνει μεταβίβαση και να το μεταφέρω στο όνομά μου, στις υπηρεσίες, στον εφορία, οπουδήποτε, σχεδόν οι άνθρωποι καλοπροαίρετα βέβαια, με ερωνευόταν. Και μία από τις ερωτήσεις του ήταν αν υπάρχουν στην Κρήτη σφουγγάρια. Εσείς όμως παρά τα όσα ακούγατε επιμένατε, είχατε αυτό το στόχο, αυτό το όνειρο. Ναι, μου άρεσε σαν δουλειά. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο και σαν αρχή, ακόμα και σαν συνέχεια. Για το λόγο είπαμε ότι δεν μπορείς να δεις, να μάθεις εύκολα κάτι από το διπλανό σου, από τον παραδιπλανό σου. Βέβαια μπορώ να πω και να ευχαριστήσω τους φίλους, συναδέρφους, καλύμνους φουγγαράδες, που δεν μπορώ να τους μιμηθώ ή να τους φτάσω τουλάχιστον για την ώρα, αλλά επειδή συνομιλάω με δεινούς και τους πιο ενεργούς σφουγγαράδες αυτή τη στιγμή στην Κάλυμνο, σίγουρα με βοηθάνε. Ίσως βέβαια να μην μπορούν ή να μην πρέπει να μου πούνε που είναι οι σφουγγαρότοποι, αλλά σίγουρα μου λένε τι πρέπει να προσέξω για να είμαι πιο ασφαλές εγώ και το πλήρωμά μου πάνω στο σκάφος. Μετά από μία περίοδο πειραματισμών, οι καταστάσεις οδήγησαν και πάλι το Βασίλη στην Κάλυμνο, εκεί όπου αναζήτησε δίτη. Πάνε πάνω από 2-2,5 χρόνια, με διάφορους δίτες κατά καιρούς που ανεβαίνουν στο σκάφος και θα έλεγα ότι κάνουμε δοκιμές. Ωστόσο έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι καλύμνιος. Ο δίτης πρέπει να είναι αποκλειστικά καλύμνιος. Είναι άλλες οι δυνατότητες του, άλλες οι αντοχές τους, το DNA τους όπως λένε πολύ, και μόνο με αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να βγει το μεροκάματο. Πάλι βέβαια δύσκολα, αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους θα βγάλεις κάποιο μεροκάματο κάποια φορά. Έχει άλλους φουγγαράδες στην Κρήτη? Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανείς. Δεν υπάρχει κανείς. Βέβαια δεν το έχω μετανιώσει, δεν θα το αφήσω, δεν θα το παρατήσω, ξέροντας και κατανοώντας ότι είναι μια αρχή που οποιαδήποτε δυσκολία και αν συναντήσω πρέπει να την παραβλέψω και να κοιτάξω να γίνω καλύτερος, να μάθω περισσότερα. Μέσα στο μικρό διάστημα που κάνω αυτή τη δουλειά θεωρώ ότι δεν τα ξέρω όλα και θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα να πω ότι είμαι έτοιμος ή ότι είμαι σφουγγαράς πλέον, αλλά μπορώ να υποστηρίξω ότι ξέρω πολύ περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε πάνω στο μικρό διάστημα, μέσα στο μικρό διάστημα που κάνω αυτή την εργασία. Λόγω της προϋπηρεσίας μου στη θάλασσα, της αγάπης μου για την ίδια, για τη θάλασσα και για αυτό που κάνω που μου αρέσει. Και κάπως έτσι μπήκε στο Ειρήνη και στη ζωή του Βασίλη ο Γιάννης Βεζιρόπουλος. Δεν πρόκειται για έναν τυχαίο δίτη, αλλά για τον πρόεδρο των Καλύμνιων Σφουγγαράδων και έναν από τους πιο έμπειρους σήμερα στο δύσκολο αυτό επάγγελμα. Τι δουλειά έχει ένας Καλύμνιος στα Χανιά? Το Σφουγγαράδων, η δεύτερη πατρίδα ήταν η Κρήτη. Από ανέκαθε έρχονται οι δικοί μας εδώ πέρα κάτω για την ποιότητα του κριτικού σφουγγαριού, ας πούμε, που ήταν περιζήτητο στους εμπόρους. Και είχε μεγάλη, ας πούμε, ακτίνα δράση ο σφουγγαράς εδώ πέρα. Πολλούς τόπους, με πολλούς καιρούς δούλευε. Ήταν πολύ πρόσφορο το έδαφος για τη δουλειά μας. Εγώ, λόγω του ότι είμαι στο σωματείο, ο Βασίλης όταν πήρε το κάγκι αυτό από Καλύμνη, ας πούμε, είναι ακόμα στα λιμεναρχεία της Καλύμνου τα αρχεία του. Οπότε έπρεπε να του στείλω κάποια έγγραφα. Και συνάμα το παιδί, ας πούμε, είπε αν βρούμε κανένα δίτη από εκεί για να έρθει να βοηθήσει εδώ την κατάσταση να βγει το κάγκι στη δουλειά. Το είχα πει, βέβαια όλοι είναι με τα κάγκια τους εκεί πέρα, αλλά εγώ λόγω κάποιας συγκυρίας στην Κάλυμνο, ας πούμε, αναγκάστηκα να φύγω από εκεί και ήταν μια καλή ιδέα να έρθω εδώ. Το αντικείμενο της δουλειάς μου,
Ρώτησα πολύ κόσμο για τον Βασίλη, είπανε τα καλύτερα για αυτό το παιδί και γι' αυτό ήρθα, δεν πάω στα τυφλά πουθενά. Και δεν το μετάνιωσα που ήρθα. Η Κρήτη μου αρέσει, είναι πανέμορφη, ας πούμε, περνάω καλά, ωραίοι ανθρώποι, φιλόξενοι και κάνουμε το καλύτερο. Κάνουμε και τη δουλειά μας, περνάμε και ωραία. Το 8 ήμουν Λιβύη, επί Καντάφη ήμουν κάτω για σφουγγάρια, πριν 2 χρόνια ήμουν στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Σχεδόν όλη την Ελλάδα την έχω γυρίσει σε σφουγγάρια. Δεν έχω πάει σε πολλά μέρη. Βασικά η Ελλάδα, σαν πιο όμορφη χώρα, βγάζει και τα πιο όμορφα προϊόντα. Έχει μια κουσκαλή μου σαν το γυαλό. Όλοι παλικάρια μες στο γυαλό, μες στο γυαλό. Όταν φτάσαμε στο σημείο που είχαν επιλέξει δύο σφουγγαράδες, ο καθένας άρχισε μηχανικά να κάνει ό,τι ήταν απαραίτητο για να πέσει ο Δίτης στη θάλασσα. Η διαδικασία είναι κατά κάποιο τρόπο απλή, τουλάχιστον όταν τη συνηθίσεις. Είναι η συγκεκριμένη ροή που δεν μπορείς να αποφύγεις για να δουλέψεις. Δηλαδή θα πας στον τόπο, ο δίτης προετοιμάζεται, βάζει τη στολή του, το φόρεμά του όπως λέμε. Εμείς θα πάμε στο σημείο που έχουμε επιλέξει ή που ξέρουμε ότι υπάρχουν πιθανότητες για σφουγγάρια. Θα σβήσουμε τη μηχανή, θα βάλουμε τις κλούβες στην προπέλα, στον προπελοθάλαμο ώστε να καλυφθεί και να μην υπάρχει περίπτωση ατυχήματος από την προπέλα. Θα συνδέσουμε το κομπρεσέρ, θα πάρει αέρα το κομπρεσέρ, θα γεμίσει, θα έχουμε την απαραίτητη πίεση που χρειάζεται ο δίτης και μετά, αν όλα είναι έτοιμα, ο δίτης θα βουτήξει. Ο δίτης θα πάει σε ένα σημείο που έχουμε επιλέξει, που έχει επιλέξει ο καπετάνιος μαζί και έκτοτε αναλαμβάνει ο ίδιος να πηγαίνει προς την πορεία που βλέπει δουλειά. Το σκάφος από πάνω του απλά τον ακολουθάει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τον ακολουθάει όπου και αν είναι. Το σκάφος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κοντύτερα. Να έχει τον έλεγχο, να μην τεντώσουν τα λάστιχα και να παρατηρεί μήπως πάει πιο βαθιά από ό,τι πρέπει, μήπως συμβεί το οτιδήποτε που μπορεί να συμβεί. Οτιδήποτε. Είναι τεράστια ευθύνη. Όντως είναι τεράστια ευθύνη. Γιατί δεν είναι ο καπετάνιος, το αφεντικό, δεν είναι αφεντικό, είναι αυτός που αν συμβεί οτιδήποτε, ακόμα και στο δίτη, θα τρέξει ο ίδιος. Δηλαδή, αυτός έχει την ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει, για οτιδήποτε, καλό ή κακό, έχει αυτός την ευθύνη. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν σας κρύβω ότι έχει τύχει παραπάνω από 2 φορές, εκεί που στέκομαι όρθιος, επειδή ο χρόνος προσυνεννόησης δεν σύμπιπτε με τον χρόνο που έχει μείνει ο δίτης κάτω ή από μηχανική βλάβη που κόπηκε στιγμαία ο αέρας, να γίνω μουσχεμα σαν και να πέσω στη θάλασσα εκεί που είμαι πάνω στο καΐκι στεγνός. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Όλα τα επαγγέλματα έχουν τις δυσκολίες τους οπωσδήποτε. Εδώ απλά επειδή είσαι λίγο εκτός φύσης και παίζεις με κανόνες άλλους, ας πούμε, πρέπει να έχεις ορισμένες γνώσεις, γιατί είναι επικίνδυνη δουλειά, ας πούμε. Όπως εγώ έχω πάθει πολλά πράγματα, βέβαια τα γνώριζα, αλλά είναι και το πάθος της δουλειάς καμιά φορά, μας κάνει και υπερβαίνουμε τα νομότυπα, ας πούμε, αυτά που πρέπει να κάνουμε και ξανά πάλι την παθαίνουμε και ξανά και ξανά. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα της δουλειάς αυτής είναι ότι η ζημιά που πάθανε τα σουγκάρια το 86 με τη μόλυνση, πιστεύω εγώ δηλαδή ότι είναι μόλυνση, αυτό καθιστά δύσκολη τη δουλειά μας, γιατί για να τα βρεις τώρα πρέπει να έχεις και γεμάτες τσέπες. Ωρες νες, παντρεμένες, πάνες και παιδιά, του νησιού τους το λιμάνι, όλοι στα πανιά. Λεβέντες, που σφουγγάρια, πάνε για να βρουν, με βιολιά και με λαγούδια όλοι τραγουδούν. Τα σφουγγάρια όπου βρούμε τα μαζεύουμε και πραμάτιες και στολίδια θα σας φέρουμε. Τα σφουγγάρια όπου βρούμε τα μαζεύουμε και πραμάτιες και στολίδια
θα σας φέρουμε. Μόλις ο Γιάννης βούτυξε, καταλάβαμε την αγωνία του Βασίλη. Κάθε στιγμή έπρεπε να ξέρει πού είναι ο Δίτης και να αμολάει όσο λάστιχο χρειαζόταν. Το λάστιχο αυτό είναι συνδεδεμένο με μία μπουκάλα επάνω στο σκάφος και μέσω του κομπρεσέρ στέλνει στο Δίτη τον απαραίτητο αέρα, όσο εκείνος αναζητάει σφουγγάρια. Ο Γιάννης μάλιστα μας έκανε το χατήρι και πήρε μαζί του την υποβρύχια κάμερα. Με το ένα χέρι έβγαζε σφουγγάρια, τα οποία έβαζε σε μία απόχη που είχε περασμένη στον καρπό του και με το άλλο κινηματογραφούσε τις προσπάθειές του. Κάποια στιγμή μάλιστα χρειάστηκε να αποφύγει ένα δίχτυ που είχε ξεμείνει στο βυθό. Δεν ήταν μόνο ο Γιάννης που άρχισε να αναπνέει κανονικά όταν ανέβηκε στο σκάφος, αλλά και εμείς που όση ώρα έλειπε αναζητούσαμε με κομμένη την ανάσα στην επιφάνεια της θάλασσας τη χαρακτηριστική φυσαλίδα που υποδηλώνει τη θέση του στο βυθό. Η δυσκολία που έχει το επάγγελμα είναι τίποτα. Να ξέρεις 5 βασικούς κανόνες ας πούμε και να προστατεύεις τον εαυτό σου από το κίνδυνο της νόσης στον τοίτο. Γιατί... Είπαμε, ο ατμοσφαιρικός αέρας κάτω αλλάζει. Τα δεδομένα, οι μερικές πιέσεις του κάθε αέριου, ας πούμε, έχει την... Αυτά πρέπει να τα αποβάρεις. Πριν βγεις απάνω, ας πούμε, να κάνεις την αποσυμπίεση σου, το οξυγόνο που λέμε. Έχετε πάθει. Λαϊκιστή. Μια φορά. Πολλές φορές. Και συνεχίζει. Το γνωρίζω πάλι καλά. Προσέχω, όσο μπορώ, προσέχω. Ο ατμοσφαιρικός αέρας βάσει μερικής πιέσεως του οξυγόνου, δηλαδή αν φτάσει πάνω από το 1,6, ας πούμε, γίνεται δηλητήριο, ας πούμε. Όταν πήγαινε σε 90 μέτρα και 80 και 75 και τέτοια, λογικό είναι να πάθεις όχι μόνο νόσο το διτό, νόσο το εγκέφαλο, ας πούμε, εγώ τι λέω. Η απροσεξία τα κάνει όλα. Το επάγγελμα δεν φταίει πουθενά. Η δουλειά δεν φταίει πουθενά. Έχεις τις γνώσεις. Παλιά παθαίνανε άνθρωποι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είχαν τις πιέσεις από τους καπεταναίους, από τους εμπόρους, δεν ξέρω τι. Η πείνα, τα σκάφανδρα που άμα σου γινόταν κάτι τελείωσε εκεί πέρα και μισό και μια πιθανή να σκάτω από το νερό. Έπαθες κάτι, δεν σε προλαβαίνουν. Εγώ. Μου κόπηκε πολλές φορές άρεσε και 65 και 67 μέτρα, αλλά βγάζεις τα μολύβια, ανεβαίνεις πάνω. Κάνεις το σταυρό σου βέβαια, γιατί πολύ μπορεί να πω. Άρα θέλω να σου πω δηλαδή ότι παλιά οι συγκυρίες ήταν πολύ, συνθήκες πολύ έτσι αντίξωες. Εγώ αν ήταν με σκάφατρα δεν θα πήγαινα για σφουγγάρας. Θέλω ας πούμε να έχω το περιθώριο να παλέψω για τη ζωή μου, κατάλαβες. Μπορεί σήμερα να μην έχει πολλά σφουγγάρια, ωστόσο το επάγγελμα του σφουγγαρά παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα. Ο Γιάννης Βεζιρόπουλος μάλιστα στο παρελθόν κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Το 7 είχα ένα σοβαρό συμβάν που με πήγανε και με το ελικόπτερο ας πούμε στον Ίνι Αλφα. Απλά ήμουν τυχερός που ήμουν κοντά στο κέντρο εκεί πέρα, στον πόρο το είχα πάθει. Και οι άνθρωποι που είχα από πάνω ας πούμε τρέξαν τα παιδιά, ξέρανε ας πούμε. Και, γιατί είναι βασικό αυτός που είναι από πάνω να ξέρει 5 πράγματα. Γιατί όσες φορές έχω πάθει βρεθήκαν άνθρωποι που μεταντέψανε, γιατί εσύ είσαι ένα νεκρό πράγμα, είσαι ένα φυτό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για πείτε μας τι είχε τότε, για κάτι μας. Βασικά, γρήγορη ανάδυση ας πούμε, η οποία έπαθα ευβολή. Δηλαδή, θώρακας και κέφαλος μπλοκάρανε τα πάντα. Βγήκα πάνω ας πούμε, με πήρανε, με ρίξανε στη θάλασσα πάλι, αλλά είχα φόρο τους πόνους, ξαναβγήκα, λιποθύμησα. Τέλος πάντων και δεν θυμάμαι και πολλά, αλλά αυτό που θυμάμαι είναι ότι ήμουν 99% πεθαμένος και 1% μας δώσαμε αναπηρίες. Τέλος πάντων δεν ξέρω, ο οργανισμός, ο Θεός, εγώ το λέω Θεός ας πούμε. Εντάξει, γενικά επανήρθα πλήρως ας πούμε. Πολλά μπορεί να συμβούν, δηλαδή μηχανήματα είναι αυτά. Τώρα ίσως και μια τσάκιση απλή να το κάνει αυτό, δηλαδή να έχει μια βερίνα στρίβωμα και με το φερμάρισμα εσύ που πας ξέρω εγώ, να μπει άμα λασκάρεις και πάει πάνω, ξέρω εγώ, θα λασκάρει. Αλλά μου έχει τύχει να τα πόσοι ρυθμίστες να περάσει κάτι, ξέρω εγώ, κακή συντήρηση των μηχανημάτων.
Τίποτα, εγώ τα ρίχνω στον άνθρωπο όλα. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος τα φταίει όλα. Πρέπει τα πάντα να τα προσέχει, να είναι έτοιμος για τα πάντα. Ας πούμε, άμα σκοπεί ο αρεσκάτο, θα πρέπει να έχεις ένα εφεδρικό πάνω σου. Και όταν βγεις το εφεδρικό να σε βγάλει πάνω στο κάκι, πρέπει το κάκι να σου ρίξει το καθαρό οξυγόνο κάτω, να κάνεις γρήγορη αποσυμπίεση. Μέχρι αν έχει τη δυνατότητα από πάνω να φτιαχτεί, μέχρι να φτιαχτεί. Και αν όχι, να έχεις μια μπουκάλα, ας πούμε, που άμα την καταναλώσεις, να είσαι εντάξει, να μην πεθάνεις τουλάχιστον. Δύσκολο το επάγγελμα που διαλέξεις. Επικίνδυνο, αλλά πάμε, όλα μπορεί να διορθωθούν. Τώρα, εντάξει, δεν έχει και πολύ. Δεν είναι, παλιά δεν προλάβαινες. Δηλαδή, ήταν χώρια επικίνδυνοτητα, ήταν και πολύ κουραστική η δουλειά. Δηλαδή, ξυπνούσε με το χάραμα και τελείωνε κάθε τζεόλιο. Είχε πολύ σουγκάρ και ήταν και ανθρώποι σκληροί. Και τώρα είναι παιχνίδι, ας πούμε. Τώρα είναι παιχνίδι, διασκέδαση. Για μένα, διασκέδαση η δουλειά αυτή. Απλά θέλει λίγο μυαλό. Απλά θέλει λίγο μυαλό. Θέλει έξυπνους ανθρώπους. Δεν θέλει. Έχει φάει παλικάρια αυτή η δουλειά. Όχι σαν και εμάς. Παλικάρια, όχι. Εσείς η Καλύμνη τελικά το έχετε στο DNA σας. Εγώ πιστεύω ότι. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι. Πώς και τι DNA. Να, ο Βασίλης, ας πούμε, έχει πάθος το παιδί με το σφουγγάρι. Απλά περάσανε ωραίες εποχές η Καλύμνη. Δηλαδή, οι πλούσιοι. Η Καλύμνη ήταν από τους πιο πλούσιους δήμους της Ελλάδος. Εποχή που το σφουγγάρι δούλευε, ας πούμε. Επιστήμονες τότε δεν ξέρω τι λένε ότι ένα μήνα άμα δούλευε ο Καλύμνης, βγάζε χρονιάτικο από όλο τον άλλο άνθρωπο. Αν πει άλλοι άνθρωποι είχαν την υγεία τους, έτσι. Ήταν πιο πλούσιοι για μένα οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί εμείς, κακά τα ψέματα, έχουμε πληρώσει με αίμα, με πολλές ζωές κάτω. Πεθάνανε πολλοί άνθρωποι. Πολλοί. Και ξέρεις τι είναι τώρα να πνίγεται, να βγάζουν τον ένα, να του κόβουν την κεφάλι, να βγει ο θώρακας στο σκάφατρο και να το βάλει ο άλλος να πάει κάτω. Είχε κάκι που έφυγε από τη Λιβύη, τη Βόρεια Αφρική τέλος πάντων, γύρισε στην Καλύμνη, πήρε άλλο πλήρωμα και ξαναπήγε κάτω. Τους είχε θάψει όλους κάτω. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εντάξει. Η πάνω στο αίμα ήταν. Η δική σας, τι σας λένε. Η οικογένεια. Ο πατέρας μου, ακόμα ο άνθρωπος 90 χρονών, ο πατέρας μου είναι ο βοσκός που ήταν στα Ίμια τότε, ο Βετζηρόπουλος Αντώνιος. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ακόμα το έχει μέσα του που έχω αυτή τη δουλειά. Γιατί και αυτός έχει κάνει με τα καΐκια κάτω, αλλά ήταν μοτορίστας. Ήταν από πάνω σαν μηχανικός, ας πούμε, και έβλεπε τι τραβούσαν οι μηχανικοί. Μηχανικούς λέμε τους δίτες εμείς. Και τον παρακαλούσε να βάλει το φόρμα αυτός να πέσει κάτω και δεν ήθελε. Γιατί οι πόνοι που τραβούσαν πάνω του στρίβανε για να σπάσουν οι θρομβώσεις, όλα αυτά που έπεσε το αίμα, ξέρω εγώ. Είδε πολλά να πεθαίνουν άνθρωποι στα μάτια του. Τι θα βάλει, το γιο να πάει, θα το άρεσε. Πουθενά δεν το άρεσε με τίποτα. Ούτε ακόμα τώρα το άρεσε. Αφού εδώ πέρα 90 χρόνια και με παίρνει 2-3 τηλέφωνα, ξέρω εγώ. Εγώ δεν θα σου πω κάθε μέρα, αλλά. Την εβδομάδα 3-4 τηλέφωνα τα έχω από τον πατέρα μου για να νοιαστεί. Εντάξει, και εγώ έχει δει ότι είμαι απρόσεχτος και όλο, ότι είμαι δηλαδή αυθόρμητος και ρισκάρω πολύ, ας πούμε. Αυτό φοβάται πιο πολύ ο πατέρας μου. Εσύ εγώ τι θα πει. Εντάξει, και αυτή το έχει μέσα της βέβαια, αλλά τι θα κάνει, αφού εγώ ήμουν μετανάστης στην Αμερική. Αυτό που με ήθελα να γυρίσω στην πατρίδα, δεν ήθελα να μείνω έξω. Αυτό που με κράτησε στην πατρίδα είναι αυτή η δουλειά. Τώρα να φύγω από εδώ, να πάω στις γέφυρες πάνω, πάλι και εκεί κρέμεις. Άλλο, τουλάχιστον και σε μακριά, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο. Καλύτερα εδώ. Πιο πολύ μου αρέσει η Ελλάδα, η πατρίδα μου. Τους δικούς μου, όπως ο κάθε άνθρωπος θέλει την πατρίδα του. Θάλασσα, θάλασσα τους θαλασσινούς, θάλασσάκι μου. Θαλάσσο φέρνεις, θαλάσσακι μου και φέρε το πουλάκι μου. Τι έχουν όμως τα σφουγγάρια και γοητεύουν τόσο πολύ Καλύμνιους και μη? Όπως λένε και οι Καλύμνοι, σαν να έχει ένα μαγνήτη, σαν να σε τραβάει πάνω του, σαν να σε μαγεύει. Όταν το δεις, όταν το πιάσεις, όταν το ακουμπήσεις, όταν το κατεργαστείς, συγκερδίζει. Συγκερδίζει αμέσως. Σίγουρα βέβαια οι εποχές είναι δύσκολες, είναι κακές για το συγκεκριμένο επάγγελμα ένα παραπάνω. Δεν είναι παλιές εποχές πριν το 80, πριν το Τσέρνομπιλ, που τα σφουγγάρια μπορεί να τα βρίσκεται σε ένα, δύο, τρία μέτρα. Τώρα μπορεί να
γυρίζεις, να ακιές πετρέλαια, να κάνεις πορείες και να περάσουν και 15 και 20 μέρες για να βγάλεις ένα σφουγγάρι να το βάλεις πάνω στη θάλασσα. Ουσιαστικά είναι σαν να ψάχνεις ένα θησαυρό. Ψάχνεις, κοιτάζεις και κάποια στιγμή μπορεί να τα πετύχεις, να είναι κάπου μαζεμένα, να βγάλεις μια μεγάλη ποσότητα. Μέχρι τότε μπορεί να μην βγαίνει το μέλλον. Αυτό το σφουγγάρι λέγεται καπάδικο. Είναι από τα καλύτερα στο είδο του, σαν ποικιλία, το οποίο τις περισσότερες φορές βγαίνει σε αυτή τη μορφή. Είναι ψιλοέτοιμο. Μπορεί να χρειάζεται ένα σχετικό ψαλίδισμα από κάτω για να φύγουν οι πέτρες. Ωστόσο, βέβαια, η πρώτη του επεξεργασία, αφού βγαίνει σε μαύρη μορφή, που είναι ακόμα ζωντανό το ζώο, όπως είπαμε, το πατάμε ουσιαστικά για να το σκοτώσουμε. Το αφήνουμε πάνω στο σκάφος για μερικές ώρες και μετά το ρίχνουμε στη θάλασσα. Η μεμβράνη που έχει από πάνω θα φύγει μετά και θα δείξει το σχήμα του, αν είναι άρρωστο, αν είναι καλό, αν είναι εμπορεύσιμο. Αν είναι εμπορεύσιμο. Και υπάρχει κι άλλο ένα είδος. Υπάρχει και αυτό. Αυτό είναι ο μανταμπάς. Ο μανταμπάς είναι πιο σκληρό σφουγγάρι, δεν είναι τόσο στρογγυλό, δεν είναι τόσο φορμαριστό. Ούτως ή άλλως αυτά τα σφουγγάρια, ο έμπορας, αυτός που θα τα μεταπουλήσει, θα τα κόψει, θα τα κάνει σε μορφή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο σφουγγάρι που είναι δύσχριστο για να κάνει κάποιος μπάνιο. Ωστόσο, το κριτικό σφουγγάρι είναι και από τα καλύτερα, γιατί είναι πιο δυνατό, πιο γερό, σαν πανί που λέμε, από τη μία, και από την άλλη είναι πιο ελαφρύ από όλα τα σφουγγάρια της Ελλάδας. Οπότε ο έμπορας που θα αγοράσει στάνταρ με το κιλό θα αγοράσει περισσότερα κομμάτια σε λιγότερο βάρος και αυτός θα πουλήσει με το κομμάτι, οπότε θα είναι ωφελημένος. Είναι το καλύτερο σφουγγάρι της Μεσογείου, τυχαίνει να είναι το κριτικό. Ναι, έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι η φόρμα τους όμορφη, δηλαδή να μην χρειάζεται πολύ ψαλίδισμα ή ο έμπορας να κόψει πολύ πράγμα για να το φέρει όμορφο. Και έχει και το εξής προνόμιο, ότι είναι ελαφρόπανα. Δηλαδή, στο ένα κιλό, ας πούμε, βγάζεις πιο περισσότερα κομμάτια από κάποιο άλλο μέρος, Πανομερίτικα, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα, Χάλκη. Τα κριτικά είναι τα πιο ελαφρόπανα. Επίσης και τα στοπαλίτικα είναι ωραία. Δηλαδή, στην Ελλάδα φημίζονται τα κριτικά και τα στοπαλίτικα, σαν πιο ωραία σφουγγάρια. Για τους εμπόρους και για ποιον εμπορεύεται. Η τιμή τους κυμαίνεται ανάλογα το είδος, είπαμε, την ποικιλία, που μπορεί να είναι από τα 100-150, μπορεί να ξεπεράσουν αρκετές φορές και τα 200 ευρώ το κιλό. Ανάλογα βέβαια την ποσότητα και την ποιότητα και το μέγεθος, μπορώ να πω, που έχει αλλιεύσει ο σφουγγαράς. Ωστόσο, μία μικρή ποσότητα δεν μπορείς να κερδίσεις μία καλή τιμή, ενώ μία σεβαστή τιμή σε ποσότητα και σε ποιότητα μπορείς να πας στους εμπόρους και να βγουν και στον πληστηριασμό. Ο καθένας να δώσει τη δικιά του τιμή για να τα πάρει. Έτσι λοιπόν τα σφουγγάρια, μετά το Γιάννη, μάγεψαν και το Βασίλη. Και τώρα οι δυο τους, εκεί στα νυχτά, αναζητούν τους θησαυρούς της θάλασσας σαν να κυνηγούν χήμερες. Ο Βασίλης πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλό παιδί και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, αλλιώς δεν παίζει. Έχει πάθος, του αρέσει, απλά είναι λίγο εκτός εποχής. Δηλαδή αυτό το παιδί να ήταν πριν την αρρώστια, δεν ξέρω τι, γιατί και εμείς, ας πούμε, τα παρατάνε. Μην νομίζω ότι έχει και πολλά σφουγγαράδικα που πάνε αποκλειστικά για σφουγγάρι. Απλά έχει ένα του ο Βασίλης που βρίσκεται στην Κρήτη, δηλαδή το σπίτι του εδώ, και δεν είναι αναγκασμένος να φεύγει, ξέρω εγώ, ταξίδια 40 μέρες ή δεν ξέρω τι. Εδώ πέρα, άμα το ψάχνει γύρω-γύρω, ας πούμε, δεν θέλει και πολλά για να κάνει το μεροκάμα. Πιστεύω ότι αν το εκμεταλλευτεί σωστά, είναι ένα ωραίο ψωμάκι με κάτι εναλλακτικό, δηλαδή, μην είναι αποκλειστικά στην παραγωγή, να δουλέψει και λίγο το εμπόριο, ας πούμε. Καλά θα πάει. Ο Καλύμνιος είναι ένα πολύ καλό παιδί. Περισσότεροι Καλύμνοι βέβαια είναι καλά παιδιά. Είναι πάρα πολύ έμπειρος, βουτάει πάρα πολύ βαθιά. Εγώ βέβαια η θέση μου είναι να μην το επιτρέπω και να κοιτάζω και να ζητάω, αν είναι δυνατόν, τα σφουγγάρια, τη δουλειά μας να την κάνουμε ακόμα και σε ένα μέτρο εντελώς ακίνδυνα. Αλλά λόγω της σιγουριάς του, λόγω της εμπειρίας του, πολλές φορές μπορεί να πάει περισσότερο από ό,τι έχουμε συνονοηθεί, έχουμε σκοπό ή από ό,τι πρέπει για να βγει το μεροκάματο. Το μεροκάματο δεν βγαίνει εύκολα σε καμία περίπτωση, πάνω στη θάλασσα βέβαια. Να τονίσω ακόμα ότι εμείς οι παράκτοι αλείς, σφουγγαράδες, μας αρέσει αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη
Και πολλές φορές δεν κοιτάζομαι κόστος, μπορεί να είμαστε αρνητικοί, να μην είμαστε βιώσιμοι και ο λόγος είναι ένας επειδή το αγαπάμε και δεν μας νοιάζει και ο άλλος είναι επειδή μπορεί να μην ξέρουμε να κάνουμε λογαριασμό τι βγάζουμε και τι δίνουμε. Όμως το κάνουμε με αγάπη. Μπορεί να γυρίσουμε το βράδυ στο σπίτι και να έχουμε μείον από την τσέπη μου αντί για θετικό αποτέλεσμα και όμως να μην μας στενοχωράει. Ενώ αν κάναμε κάποια άλλη δουλειά θα είχαμε την απέτηση να γυρίσουμε με το μεροκάματά μας στο σπίτι. Αυτό δεν ισχύει στη θάλασσα. Είναι αυτή η αγάπη για τη θάλασσα που μαγεύει όσους βρίσκονται κοντά της και σαν άλλη αγαπημένη τους κρατά στην πλανέφτρα αγκαλιά της. Μια αγάπη που μόνο οι θαλασσινοί μπορούν να καταλάβουν. Αλλά όσες λέξεις και αν βρουν, δύσκολα θα την περιγράψουν και ακόμη πιο δύσκολα οι υπόλοιποι, οι στεριανοί, θα μπορέσουν να κατανοήσουν. Θάλασσα, θάλασσα που τον έπνιξες, οχ, αμάν, αμάν. Τη σκοπελιά στον άντρα θαλασσώνουμε για σένα, ξημερώνουμε. Θάλασσα κι αρμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ, να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Θάλασσα κι αρμυρό νερό. Κι η κοπελιά είναι μητρή, οχ, αμάν, αμάν. Και δεν της πάντα μαύρα θαλάσσακι μου και φέρε το πουλάκι μου. Θάλασσα κι αρμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ, να σε ξεχάσω δεν μπορώ.